καρδιά σου το μπορεί. Τρέξε και φτάσε τα. Τα άστρα που χάνουν τα φτερά και πέφτουν κάτω άστρα φτερά. Τρέξε και πιάσε τα. Τραγούδια χθεσινά σαν αφορεμένα. Ψάχνεις τα φεγγάρια τα παλιά, τα περπατημένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά σ' άλλους γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτό, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Θυσίες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πάντα σ' άλλους γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτό, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Και πατά σ' άλλους γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτό, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.
Απόψε θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Α, ναι, για πες τι ξέρεις εσύ για τον κύριο, ο κύριος, τον γνώριζες από καιρό. Ο κύριος που έχει την τιμητική του, σε ηλικία 8-9 χρόνων περίπου, άρχισε να ψέλνει στην εκκλησία του χωριού του. Βάδισε στα βυζαντινά χνάρια της μουσικής, συνεργάστηκε με μεγαθύρια σύνθεσης και από τότε μέχρι και σήμερα έχει οργώσει την Ελλάδα, την Κύπρο, ολόκληρο τον κόσμο και ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, την παράδοση και πάρα πολλά τραγούδια του, εμπορικά αν θέλετε, αγαπημένα ακόμη καλύτερα, που έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Λοιπόν, απόψε γνωρίζουμε τον Δημήτρη Μπάς. Γνωρίζουμε. Θα έχουμε επίσης και το ταλέντο της εβδομάδας, η Γεωργία Νεοκλέους. Έχουμε και 4 ταλεντάκια. Από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν το βιντεάκι τους. Βεβαίως. Με παραδοσιακή μουσική. Και φυσικά έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη. Έναν μουσικό, κλαρινετίστα και πανεπιστημιακό. Είναι κορυφαίος στην Ελλάδα, είναι ο κύριος Μάνος Αχαλινοτόπουλος. Και όπως πάντα, μια σπουδαία ομάδα μουσικών που θα φτιάξουν το βράδυ μας. Θα τους γνωρίσουμε σιγά σιγά και αυτούς. Φεγγάρι μάγια μου κάνε και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το θηλυνό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στη λουρά ανέβω ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Τώρα ήρθε η στιγμή να σε βάλουμε στον καναπέ μας εδώ. Βεβαίως. Να τα πούμε παρέα. Περάστε κύριε Μπάση. Καθίστε αναπαυτικά. Εδώ, εδώ που... Όπου θέλετε. Όπου δικό σας το καναπές. Όπου θα βλέπετε καλύτερα τη Φέδρα εννοείται. Τους τηλεθεατές. Δημήτρη, είναι μεγάλη χαρά μας που βρίσκεσαι εδώ σήμερα και με νέα τραγούδια, με φρέσκο αέρα. Και δική μου χαρά. Έρχεσαι συχνά στην Κύπρο, αγαπάς ιδιαίτερα την Κύπρο. Ναι.
Έχεις συναυλίες συνεχώς κάθε καλοκαίρι. Καταρχήν έχω ιδιαίτερους δεσμούς, γιατί έχω πολλούς φίλους εδώ. Και όχι απλά φίλους με την έννοια του είμαστε γνωστοί και είμαστε φίλοι. Έχω φίλους αδερφικούς. Έχω φίλους που είναι πολύ κοντά μου όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπώ το νησί. Έχω εισπράξει πολύ αγάπη από τον κόσμο, από το νησί. Και έρχομαι συχνά για συναυλίες και όχι μόνο. Και κάθε φορά είναι επιτυχημένες. Εγώ να πω για τον Δημήτρη ότι ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω πέρα από τη μουσική του είναι ότι, θα το πω πολύ λαϊκά, δεν μασάει πουθενά. Απ' άκρη σ' άκρη στο νησί. Εκεί που είναι ο κόσμος. Ανάμεσα στο αυθεντικό λαϊκό, στο πανηγύρι, σε αυτό που έχουμε μάθει όλοι μας. Και αυτό το αναγνωρίζω γιατί είσαι ένας εργάτης της μουσικής. Δεν ξέρω αν αίσθηση που έχω εγώ. Ωραία αυτός ο τίτλος. Εργάτης της μουσικής. Έτσι νιώθω. Έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το χώρο. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχω πάει 10 φορές στην Αυστραλία, έχω πάει τουλάχιστον πάνω από 10 φορές στην Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή, όπου υπάρχει ελληνισμός, Νέα Ζηλανδία. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω έρθει σε επαφή με τους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς, πηγαίνοντάς τους στα τραγούδια μας, στον πολιτισμό μας, στην κουλτούρα μας. Σκεφτείτε ότι πολλοί από αυτούς τους Έλληνες, τους απομακρυσμένους της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, μπορούν να μην έχουν έρθει ποτέ πίσω στην πατρίδα από τότε που φύγανε. Έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους που είχαν να έρθουν 30 χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται δεσμοί πολύ ισχυροί. Ειδικά από κάποιος... Νέα Ζηλανδία που είπες. Ναι. Και όμως υπάρχει κοινότητα κάτω με πολλούς Έλληνες. Και αν δείτε στο χάρτη που είναι η Νέα Ζηλανδία, είναι το πιο απομακρυσμένο κομμάτι. Δηλαδή από την Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι που να πας πιο απομακρυσμένο, ας πούμε. Είναι η Νέα Ζηλανδία. Θέλω να πάμε πολλά χρόνια πίσω. Είσαι γύρω στα 8-9 όταν έρχεστε από τη Στουτκάρδη και πάτε στο Κιλκίς με τους γονείς σου, ναι. Σωστά. Ναι. Ποιες οι μουσικές καταβολές πριν το Κιλκίς, ήταν η πρώτη σου επαφή με τη Βυζαντινή Μουσική Εκκλησία? Όχι, η πρώτη μου επαφή με τη μουσική, χωρίς όμως ουσιαστικά, δηλαδή τα πρώτα μου ερεθίσματα, τα παίρνω από τα δισκάκια των 45 στροφών, γιατί οι γονείς μου ως μετανάστες Έλληνες της Γερμανίας, τα καλοκαίρια όταν ερχόντουσαν στην Ελλάδα, παίρνε τους δίσκους του Καζατζίδη, του Μπιθικότση, του Διονυσίου. Οπότε μεγάλωσα σε ένα σπίτι με έντονα να παίζει μουσική. Οι Έλληνες του εξωτερικού μαζεύονται τα Σαββατοκύριακα, γλεντούσαν στα σπίτια με μουσική, με αυτά τα τραγούδια, με τα τραγούδια της ξενιτιάς. Οπότε μεγάλωσα σε ένα σπίτι που άκουγα πολύ έτσι, λαϊκή μουσική, τα τραγούδια αυτά που σας είπα. Όταν ήρθαμε για πάντα στην Ελλάδα, εγώ ήμουν 8 χρονών. Η γιαγιά μου πήγαινε, επειδή ήταν πολύ με την εκκλησία, ήθελε να πηγαίνω στην εκκλησία για να κρατώ τα ξεπτέρυγα. Και εκεί ανακάλυψα, είχε ένα πάρα πολύ καλό ψάλτη το χωριό μου, και εκεί ανακάλυψα ότι μου αρέσει αυτό που ακούω. Και με είδε ο ψάλτης και μου λέει, εσύ μήπως θέλεις, τελείωσε η εκκλησία και στο τέλος ήρθε μέσα στο ιερό και μου λέει, εσύ μήπως αντί για να έρχεσαι να κρατάς τα ξεπτέρυγα, μήπως θες να έρχεσαι μαζί μου εδώ δίπλα μου. Και του λέω ναι, και έτσι ξεκίνησα δίπλα στο Σασίδη. Κάστινγκ σε εκκλησία άνθρωπος. Δεν ξανά άκουσα, Κακογιάννη. Το άκουσμα, δηλαδή δεν γίνανε κάποια μαθήματα. Όχι. Ο ψάλτης βέβαια αυτός στη συνέχεια, όταν, αφού κάθε Κυριακή πήγαινα στην εκκλησία, ο Θόδωρος Ναυροζίδης, καλή του ώρα, μου έλεγε, μήπως θέλεις να σου κάνω μερικά μαθήματα βυζαντινής μουσικής, και καθόμασταν στο αυτοκίνητο μετά και μου έκανε μαθήματα και μου έλεγε, μάνα μου, τελειώνει η εκκλησία, γιατί αργείς? Και μάνα, κάνω μαθήματα, τώρα έχω 8 χρονών. Πού κάνεις μαθήματα? Λέω, στο αυτοκίνητο με το ψάλτη. Και μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι, λέει, στο σπίτι? Και έτσι ξεκινήσαμε τα μαθήματα στο σπίτι και μετά πήγα στο Οδείο, στο Οδείο της Μητρόπολης Ευγλικής, από εκεί που κατάγομαι. Μετά σπουδές στο Δημοτικό Οδείο Γεννητσών. Εντάξει, όλη μου έτσι, η παιδική ηλικία θυμάμαι να ασχολούμαι με τη βυζαντινή μουσική και με τη μουσική γενικά από την εφηβεία, και μετά άρχισα να ακούω πολύ τους τραγουδιστές εκείνης της εποχής που ήταν ο Νταλάρας, η Αλεξίου, η Βιτάλη, η Γλυκερία, δηλαδή όλα αυτά. Με τους οποίους συνεργάστηκες και μετά. Με τους οποίους αυτό, ναι, συνεργάστηκα με όλους. Δηλαδή αυτό που ονειρεύτηκα στη ζωή μου, τα περισσότερα πράγματα πραγματικά έτσι γίνανε. Δημήτρη, τα επιδίωξες αυτά? Είχες κάποιο πλάνο στο κεφάλι σου, ένα παιδί που ξεκινάει από το Κιλκίς? Ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ήτανε το μυστικό μου στην εφηβεία. Γιατί σε ένα μικρό επαρχιακό, σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα χωριό, ήταν λίγο παρεξηγημένο να πεις την εποχή εκείνη, εγώ θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι.
Έπρεπε να λες ότι θέλω να γίνω δάσκαλος, θέλω να γίνω δικηγόρος, θέλω να γίνω γιατρός. Ναι. Δεν ήταν ωραίο να λες θέλω να γίνω τραγουδιστής. Για μένα όμως ήταν το μυστικό μου. Είχα αποφασίσει στην ηλικία των 16 εκεί ότι εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική. Τώρα, δεν ονειρευόμουν. Εντάξει, ο καθένας που ασχολείται με τη μουσική κάνει όνειρα. Κλείνει τα μάτια το βράδυ και λέει θέλω να είμαι σε μια σκηνή, να τραγουδήσω. Εγώ ευτύχησα τα όνειρά μου να γίνουν πραγματικότητα. Δηλαδή και με την Αλεξίου συνεργάστηκα που θαύμαζα και θαυμάζω. Και με τον Νταλάρα και με τη Βιτάλη και με την Γλυκερία. Με όλους αυτούς κάποια στιγμή συνεργάστηκα και όταν έτσι σβήνουν τα φώτα και κάνω τον απολογισμό μου λέω είμαι πολύ τύχερος άνθρωπος. Είμαι πολύ τυχερός που μπόρεσα με αυτούς τους μύθους της ελληνικής μουσικής να βρεθώ στη σκηνή μαζί τους και να τραγουδήσουμε και να συνυπάρξουμε. Προτού πάμε στο επόμενο σκέλος, απλά θα ήθελα, επειδή είμαστε και μουσικές ιστορίες όπως ξέρεις, ναι. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιστοριούλα με τον κύριο Κακαουνάκη που σε πήρε τηλέφωνο. Θέλεις να τη μοιραστείς ναι, μαζί μας. Βεβαίως. Ο κλασικός Κακαουνάκης, να φανταστώ. Ο Νίκος Κακαουνάκης. Όχι, 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 περίμενε να δεις. Είναι το 1993. Εγώ ξεκινάω τα πρώτα μου βήματα να τραγουδάω σε μια μουσική σκηνή στα Λαδάδικα στην Θεσσαλονίκη. Και ο Σταμάτης Κραουνάκης ως κυνηγός ταλέντων έχει έρθει σε αυτή τη μουσική σκηνή γιατί του λένε ότι ένας πιτσιρικάς τραγουδάει πολύ, πολύ καλά εκεί. Δεν υπάρχουν κινητά. Έτσι. Εγώ είμαι από το Κιλκής, το οποίο είναι μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη και ζω πια στην Θεσσαλονίκη ως φοιτητής. Έχω νοικιάσει μια γκαρσονιέρα και κάνω το όνειρά μου πραγματικότητα. Δουλεύω, κάνω αυτό που ήθελα, από αυτό που ονειρευόμουν. Έρχεται ο Κραουνάκης, του αρέσω πάρα πολύ και μου δίνει το τηλέφωνό του και εγώ επειδή δεν υπάρχουν κινητά, δίνω το τηλέφωνο του χωριού. Γιατί πια επικοινωνώ με τη μάνα μου κάθε 2-3 μέρες, λέω ότι είμαι καλά εδώ που είμαι κτλ. Δεν υπάρχουν κινητά. Και κάποια στιγμή περνάει αρκετός καιρός, περνάνε κάποιοι μήνες, στη φάση που παίρνω τη μάνα μου και της λέω έλα μάνα την κίνητα κτλ. Λέει καλά, σε πήρε κάποιος Κακαουνάκης εδώ. Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι εννοεί τον Κραουνάκη και άφησε ένα νούμερο να τον πάρει τηλέφωνο. Και τον πήρα και κάπως έτσι ξεκίνησα, δηλαδή κατέβηκα, μου λέει θέλει να σε ακούσει πρωτοψάλτη και πρέπει να κατέβεις αύριο. Δηλαδή αύριο, ναι, ήταν περίοδο της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Η περίοδο της έκθεσης είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και είχε τότε πολύ μεγάλη απήχηση. Και πολιτικό ενδιαφέρον έχει δημιουργηθεί. Ναι, τότε ήταν δηλαδή. Έκλεινε η Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν εύκολο να βρεις εισιτήρια αεροπορικά, εισιτήρια τρένων, λεωφορείων, ήταν όλα γεμάτα. Οπότε, ήταν ένα γεγονός για την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι θέλεις να σου πει τώρα τι έγινε. Οπότε εγώ πρέπει να. Θέλει να με ακούσει πρωτοψάλτη. Γιατί φτιάχνω το καινούριο σχήμα και πρέπει να κατέβω. Δεν υπάρχει τίποτα να κατέβω. Οπότε κατεβαίνω με το στόπ. Όχι γιατί δεν είχα λεφτά, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να κατέβω. Και τότε στην. Και το κατάφερε, έμπαινε στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη υπάρχουν μόνο 4 διόδια, όχι τώρα που υπάρχουν. Οπότε άλλαξα 4 διαφορετικές νταλίκες. Νταλίκες. Ναι, τότε αυτοί σε παίρνανε μόνο. Οι νταλικέριδες. Τα λένε οι νταλικέριδες τώρα. Οι νταλικέριδες, τότε πού να ξέρουν. Αυτοί γιατί ήθελαν παρέα, ξέρεις, πάνω στο. Ήθελαν με κάποιον να κουβεντιάζει. Καταπληκτικό. Οπότε στο τελευταία διόδια μπαίνω στην Αθήνα, με άφησε κάπου ο άνθρωπος εκεί και πήρα ένα ταξί και πήγα στο Σιέρα. Και θα μείνω μέχρι εδώ. Να έχουμε λίγη αγωνία, λίγο σας. Μας αρέσει το Σιέρα. Και τώρα θα πάμε πια. Επειδή είναι πολλά αυτά που έχει κάνει ο Δημήτρης Μπάσαν και είναι νεότατος και έχει πολλά ακόμα να κάνει, ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα, ένα βίντεο, ένα ρεπορτάζ, όπως θέλετε το λέτε. Ίσως το θυμίζει και εκείνου πράγματα που μπορεί να έχει ξεχάσει. Με πολύ αγάπη. Πάμε να το απολαύσουμε. Ο Δημήτρης Μπάσης γεννήθηκε στη Στουτκάρδη, όπου είχαν μεταναστεύσει για μερικά χρόνια οι γονείς του. Την Ελλάδα τη γνωρίζει για πρώτη φορά στα 8 του, όταν επιστρέφουν οικογενειακώς στο χωριό Χέρσο του νομού Κιλκής. Σε ηλικία 9 χρόνων αρχίζει να ψέλνει στην εκκλησία του χωριού και στα 12 ξεκινά τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Παράλληλα, τραγουδά ερασιτεχνικά σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στα 20, αμέσως μόλις αρχίζει να τραγουδά επαγγελματικά, τον ανακαλύπτει ο Σταμάτης Κραουνάκης με έναν επεισοδιακό τρόπο και η δισκογραφική του εταιρεία Warner υπογράφει αμέσως συμβόλαιο. Για 3 συνεχείς σεζόν συνεργάζεται με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και την ομάδα της, που αποτελείται από τον Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνα Νικολακοπούλου. Το 1996 τον ανακαλύπτει ο Χρήστος Νικολόπουλος, συνεργάζεται μαζί του σε ζωντανές εμφανίσεις και το 1997 κυκλοφορεί ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Με τη φόρα του ανέμου».
8 μήνες αργότερα κυκλοφορεί το soundtrack του θρυλικού σύριαλ «Ψήθυρη καρδιάς» με τη μουσική του Νικολόπουλου και τους στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Το σύριαλ και το τραγούδι γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Ακολουθούν συνεργασίες με τη Δήμητρα Γαλάνη και το Μανώλη Λιδάκη, την Αλεξίου, τον Κότσιρα, τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλούς άλλους. Το 2001 είναι σταθμός για την καριέρα του Δημήτρη Μπάση, αφού τον γνωρίζει ο Μίκης Θεοδωράκης και του προτείνει να επανεκτελέσουν μαζί, 40 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, ένα από τα σημαντικότερα έργα του, το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ήλιε που βλέπεις τα βουνά, που βλέπεις τα ποτάμια, αρρύθμιτες συνεργασίες, ζωντανές εμφανίσεις, συναυλίες, συμμετοχές και επιτυχίες από προσωπικές του δισκογραφικές δουλειές. Τον Ιούνιο του 2017, ο Δημήτρης Μπάσης γιορτάζει 20 χρόνια στη δισκογραφία με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη και τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών όπως Ινταλάρας, Νικρούτσικος, Νικολόπουλος, Ασλανίδου, Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κότσιρας, Γιάννης Ζουγανέλης και Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που επιλέγει να μιλά μόνο για τη δουλειά του και αποκλειστικά μέσα από αυτήν. Έχει τραγουδήσει όπου υπάρχουν Έλληνες. Ο Δημήτρης Μπάσης φαίνεται να έχει εκπληρώσει τα περισσότερα από τα καλλιτεχνικά όνειρά του που έγιναν πραγματικότητα και αφορούν κυρίως συνεργασίες. Συνεχίζει με την ίδια δημιουργικότητα να μας ταξιδεύει μέσα από τη μουσική, τα επιτυχημένα live του και τις νέες δισκογραφικές δουλειές του. Και τώρα συνεχίζουμε. Έτσι, Ξερασφύρη, δεν θα πει κάτι για το ρεπορτάζ. Τι ωραίο το ρεπορτάζ. Ειδικά όταν ακούω τη φωνή σου, αλλά εντάξει. Δημήτρη. Προηγείται ο Δημήτρης. Όσα κάνει ιστορικά, θα περίμενε κάποιο να δει έναν άνθρωπο 80 χρονών. Καλά λέω ότι δουλεύει συνέχεια. Η ρούχα του, κοίτα, λάμπει. Λάμπει, απίστευτο. Συνεχίζουμε όμως με το Σιέρα που το αφήσαμε στη μέση. Φτάνω στην Αθήνα να πω καταρχήν ότι πρώτη φορά κατεβαίνω στην Αθήνα. Δεν έχω ξανακατεύει την Αθήνα. Τη βλέπω μόνο από τηλεόραση, από τι ειδήσει. Δεν ξέρω πια. Οπότε φτάνοντα στην Αθήνα, παίρνω ένα ταξί. Καταλαβαίνω ότι δεν είμαι από εδώ, την πρώτη φορά κατεβαίνω στην Αθήνα και απόσταση 15 λεπτών την κάνω μία ώρα. Με έχει πάει από δεν ξέρω από πού, τέλος πάντων φτάνω. Ανακάλυψα μετά ότι αυτή η απόσταση ήταν πολύ σύντομη και εγώ την έκανα σε μία ώρα. Φτάνω στο Σιέρα, η πρωτοψάλτη γράφει το δίσκο «Ανθρώπων έργα», οπότε είναι η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Ανδρέας Βουτσινάς που σκηνοθετούσε τις παραστάσεις, ο Κραουνάκης, ο Γιώργος Ζαχαρίου. Ο μαέστρος της. Λέω γεια σας. Α, λέω ο Κραουνάκης είναι το παιδί από τη Θεσσαλονίκη που ήρθε να τον ακούσουμε. Είπα κάποια τραγούδια στο πιάνο και μου λέει η πρωτοψάλτη, καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Ναι. Ανατρίχιασα, παιδιά. Ναι. Γυρίζω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Λέω στη μάνα μου, θα πάω Αθήνα. Τι θα κάνεις Αθήνα. Επειδή οι γονείς μου δεν θέλουν να ασχοληθώ με το τραγούδι, εγώ τους το πήγαινα σιγά σιγά. Λέω θα πάω για ένα μήνα. Και ο ένας μήνας έγινε 31 χρόνια. Από το 93 φτάσαμε στο 2024. Ποια είναι η στιγμή που οι γονείς λένε ότι καλά έκανες παιδί μου? Οι γονείς μου για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν έρθει να με ακούσουν γιατί δεν βόλεψε. Γιατί δεν θεωρούσαν ότι αυτό που κάνουν είναι και πολύ σημαντικό. Όταν όμως ξεκίνησα να κάνω δισκογραφία και να ακούγονται τα τραγούδια μου, να ακούγονται να τα μαθαίνουν σε όλη την Ελλάδα, εγώ να γίνομαι γνωστός, άρχισα να το βλέπουν με μία άλλη οπτική το πράγμα. Ναι. Και όταν πρώτη φορά κατέβηκαν οι γονείς μου στην Αθήνα για να με δούνε, για να τους φιλοξενήσουν, ήταν περίοδο των Χριστουγέννων, ήταν το 1998. Άρα μετά τους ψήθυρους. Ακριβώς με το που έχω κάνει τους ψήθυρους. Εγώ συνεργάζομαι με τη Χάρης Αλεξίου στο Διογέννη Στούντιο και τον Χρήστο Νικολόπουλο σε μία παραγωγή υπερθέαμα. Και έρχονται οι γονείς μου και βλέπουν κάτι που δεν το πίστευαν. Γιατί η παραστάση της Χαρούλας ήταν υπερθέαμα με Δημήτρη Παπαγιωάννου σκηνοθεσία. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα
Και εγώ να λέω τα τραγούδια μου, ποια είναι γνωστά, να τραγουδάει ο κόσμος στους ψήθρους καρδιάς, να τραγουδάνε τα χαμοπούλια, αυτά είχαν γίνει αυτοί οι δύο δίσκοι. Και εκεί θυμάμαι τον πατέρα μου είχε συγκινηθεί, είχε βάλει τα κλάματα, γιατί τον έβλεπα μπροστά, ήταν στις πρώτες θέσεις. Και εκεί άρχισε ο πατέρας μου και η μάνα μου να βλέπουν όλο αυτό το πράγμα που κάνω με μια όλη οπτική. Ότι για αυτούς, για τους γονείς μου ήταν λίγο παρεξηγημένος αυτός ο χώρος. Ότι αυτοί που ασχολούνται με όλο αυτό το χώρο της νύχτας, εντός εισαγωγικών, ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Και όσο περνούσαν τα χρόνια κατάλαβαν ότι, εντάξει, καμάρωναν για αυτό που, για την πορεία μου. Έχουμε παρένθεση για το χτες, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν γίνει. Λέω να πάμε στο σήμερα. Στο σήμερα. Και είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα Κύπριο στην παρέα σου για δεύτερη φορά. Αναφερόμαστε στο. Τον έχω στην παρέα μου, όχι. Ναι, όχι, στην παρέα μας εννοώ το επόμενο σου τραγούδι. Λοιπόν, είναι ο Νικόλας Μαυρέσης που έγραψε τη μουσική σε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, Τα σημάδια σου. Και ο Νίκος Ομοραΐτης που έγραψε τους στίχους, ο εξαιρετικός αυτός στιχουργός, με τις πάρα πολλές επιτυχίες που έχει γράψει στο ελληνικό τραγούδι. Το ίδιο δίδυμο να πούμε ότι έχει κάνει και το τραγούδι Ένα λεπτό που είπαμε το Χρήστο Μάστρο από τις Μέλισσες. Είναι πολύ μεγάλη. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω. Σαν ραδιοφωνική παραγωγός για αυτό το τραγούδι, το Ένα λεπτό. Δημήτρη, δεν ξέρεις τη χαρά μας. Νομίζω αντιπροσωπεύω και άλλους ραδιοφωνατζίδες. Όταν έχουμε ένα ντουέτο από τον Μπάση, ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία σου, σε συνδυασμό με ένα νέο παιδί. Οι φωνές σας το πόσο δέσαν δεν θα το φανταζόταν κανείς. Και ένα τραγούδι που παίζαμε non-stop, παίζουμε non-stop, και είναι αυτή η ισορροπία που αναφέραμε στην αρχή. Ότι έχεις ένα μαγικό τρόπο να συνδυάζεις το αυθεντικό τραγούδι, μια χρειά βυζαντινή που σου ξυπνάει μέσα από όσα συναισθήματα, και ξαφνικά σκάει ένα mainstream τραγούδι που σου δίνει το έναυσμα να ακούσεις μπας στο ραδιόφωνο. Είναι υπέροχο. Εμείς όμως σήμερα θα το ακούσουμε από κοντά. Ζωντανά. Είστε μεγάλη στιγμή. Τα σημάδια σου λοιπόν σε ένα. Και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι. Μα εγώ έχω τα σημάδια σου αγκαλιά, κόκκινες πλήγες πάνω στο σώμα. Μ' αυτά σου τα ανεξίτηλα φιλιά, πώς να σε ξεχάσει η καρδιά. Από τότε πουθενά δε σ' έχουν δει, έτσι λένε φίλοι και γνωστοί. Ξέρουν όλοι πόσο είχα βυθιστεί όταν έγνεψε στο γεια σου. Από τότε σαν άνοιξε η γη και κατάπιε τη σκιά σου. Κι ούτε ήλιος δε σε είδε ούτε βροχή, έτσι όπως έπαιρνε η φυγή. Μα εγώ έχω τα σημάδια σου αγκαλιά, κόκκινες πλήγες πάνω στο σώμα. Μ' αυτά σου τα ανεξίτηλα φιλιά, πώς να σε ξεχάσει η καρδιά. Μα εγώ έχω τα σημάδια σου αγκαλιά, πώς μου λείπεις και πώς και σ' ακόμα. Μ' αυτά σου τα ανεξίτηλα φιλιά, πώς να διώξω άλλη μια βραδιά. Από τότε κάθε μέρα παρελθόν, πώς αλλάζει ο άνθρωπος λοιπόν. Στις παρέες, στις ζωές των άλλων, δεν ανήκω δε συχνάζω. Από τότε κάθε νύχτα φυλακή και τη λύπη μου σκεπάζω. Σ' ένα σπίτι που έχει ζήσει τη γιορτή, πώς να βρει αντίλαλο η σιωπή.
Μα εγώ έχω τα σημάδια σου αγκαλιά. Κόκκινες πλήγες πάνω στο σώμα. Μ' αυτά σου τα μεξίτηλα φιλιά. Πώς να σε ξεχάσει η καρδιά. Μα εγώ έχω τα σημάδια σου αγκαλιά. Πώς μου λείπεις και πώς σκες ακόμα. Μ' αυτά σου τα μεξίτηλα φιλιά. Πώς να διώξω άλλη μια καρδιά. Μα εγώ έχω τα σημάδια σου αγκαλιά. Πώς μου λείπεις και πώς σκες ακόμα. Μ' αυτά σου τα μεξίτηλα φιλιά. Πώς να διώξω άλλη μια βραδιά. Να κοπιάσετε στην παρέα μας και οι δυο σας μαζί με το Μάνο, να σας γνωρίσουμε. Καλό τάξιδα να είναι τα σημάδια σου, πολύ. Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε και τον Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Καλώς μας ήρθατε. Γεια σας. Περάστε, καθίστε. Πάντα με το κλαρίνο μαζί, μόνος ποτέ. Πριν μιλήσουμε για το κλαρίνο, θέλω να κάνω όμως να επισημάνω κάτι. Ναι. Με έκανε εντύπωση, σου βάλε πολύ δύσκολο να βρέσεις μας, α. Από τόσο χαμηλά μέχρι πόσο, 2 οκτάβες το τραγούδι, τεράστια έκταση. Ναι, ήταν, το τραγούδι το πήρα σε demo, ήταν, η τονικότητα ήταν πιο χαμηλή, εγώ την ανέβασα. Γιατί ήθελα, είναι εντυπωσιακό έτσι το ρεφρέν που ανεβαίνει. Εγώ ξεκίνησα ως ψάλτης, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο, μεγαλύτερη σχολή από το να είσαι δίπλα σε καλούς ψαλτάδες, να κάνεις ζέσταμα της φωνής όπως κάνουν αυτοί, να εκμεταλλεύεσαι το θόλο και τους τρούλους για να κρατήσεις τη φωνή σου με το βάθος που σου δίνει ο χώρος. Η βυζαντινή μουσική είναι ένα τεράστιο σχολείο. Δηλαδή ο όρθρος που λέμε στην αρχή πριν τη λειτουργία, όταν ξεκινάει κάθε Κυριακή, όλα τα... όλη η ύμνη είναι σε πολύ χαμηλές οκτάβες. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να ανακαλύψουμε περισσότερα πράγματα για τον Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Να ξεκινήσουμε όμως από το κοινό σας σημείο, που φέτος είναι το Μπαραόντα στην Αθήνα. Εκεί εμφανίζεστε μαζί, σωστά? Καταρχήν να σας πω ότι το Μάνο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Στους Ψήθρους Καρδιάς, που είναι ένα τραγούδι που για μένα είναι σταθμός. Και το κλασικό στο δίσκο παίζει ο Μάνος. Και τότε που αναφέρεις που ήρθες για τον Ανθρώπων Έργα. Στο team της, έπαιζα κι εγώ σε εκείνο το δίσκο. Θυμάμαι που λέγανε θα έρθει ένα παιδί από Θεσσαλονίκη. Όντως, το 93, βέβαια. Το Δερβίση, τον είχα κάνει και οδηγό. Το βέβαια, εγώ τον παίζω. Ήταν η πρώτη εκτός παράδοσης δισκογραφική δουλειά που είχα κάνει τότε. Μάνο, αυτό το πολύ προσωπικό στυλ, πώς το απέκτησες, τι σε οδήγησε σε αυτό το είδος? Μου επιτρέπετε να πω λίγο πριν πει ο Μάνος. Θέλω να πω ότι πραγματικά από το καλοκαίρι είναι στην ορχήστρα ο Μάνος και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε, γιατί ο Μάνος είναι από τους κορυφαίους πνευστούς που έχουμε, ειδικά στο κλαρίνο, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Πραγματικά χαίρομαι γιατί μπήκε στην ορχήστρα μας, νιώθουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα μας αναβάθμισε. Νομίζω ότι γίναμε όλοι καλύτεροι, γιατί έχει αυτό το μαγικό Μάνος με τα παίξηματά του να ανεβάζει τον πύχη. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχω ένα τέτοιο μουσικό στην ορχήστρα μου, που μπορώ και τον παρουσιάζω με τέτοιο καμάρι. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Και φέτος συνεχίζουμε στον Παραόντα, που είναι μια μουσική σκηνή στην Αθήνα. Είμαστε κάθε Σάββατο. Ωραία, έχετε ετοιμάσει πολύ. Θα είμαστε εκεί όσο πάει, δεν ξέρω μέχρι πότε θα πάει. Αλλά έχουμε ξεκινήσει από 8 Δεκέμβρη και το πάμε και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε αρκετούς φίλους και από την Κύπρο που σας επισκέπτονται. Πλαισιώνεσαι από μια ομάδα νέων ανθρώπων, Δημήτρη. Και εγώ ήθελα να πω για την συνεργασία μας με τον Δημήτρη που ξεκίνησε από το καλοκαίρι, ότι εντάξει, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 93, τότε που εγώ έπαιζα με το Σταμάτη, τότε ερχόταν ο Δημήτρης στην Αθήνα. Έπαιξα στους πρώτους του δίσκους, αλλά δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί. Λοιπόν, τώρα που τον έζησα και από κοντά ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, τον ήξερα, αλλά είδα τον πολιτισμό του, την παιδεία του και κυρίως την αμεσότητά του, είναι το πλέον
αντιδίθεν άτομο που ξέρω στο χώρο. Δηλαδή, ό,τι του αρέσει. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το νιώθω. Ό,τι του αρέσει, από όπου και αν είναι αυτό. Γιατί είμαστε λίγο ενοχικοί στη μουσική. Ναι. Βάζουμε ταμπέλες ναι. και αυτά. Η έντεχνη, η λαϊκή, ναι. αυτά. Από όπου και αν είναι, και το έχω και εγώ αυτό, γι' αυτό με συγκινεί. Από όπου συγκινείται, το παίρνει και το ενσωματώνει με έναν τρόπο τελείως αποενοχοποιημένο και λειτουργεί αυτό. Επίσης, δίνει πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή το εννοεί αυτό. Χαίρεται να παίζω ναι. εγώ καλά, να παίζουμε όλοι καλά και να λειτουργούμε ως ομάδα. Δηλαδή δεν νιώθω, δεν νιώθω ούτε μια στιγμή στο σόλο να κάνω σόλο και να βιάζεται, να με κοιτάξει. Σαν να μου λέει παίξε κι άλλο. Μα στην αρχή έπαιζα λιγότερο, μου λέει παίξε ακόμη λίγο περισσότερο. Μα καλά, το πόσο σε αγαπά, πώς το ξέρουμε εμείς. Είναι αμφίδρομο. Εμείς ναι. που τον προσκαλέσαμε αυτό και λέει όχι, χωρίς τον Μάνο δεν έρχομαι, λέει. Οπότε αν πάτε πακέτο πλέον. Ναι. Επειδή ήταν αφιέρωμα για μένα και επειδή τα τραγούδια μου έχουν. Δηλαδή και τα ακούσματά μου και η αισθητική μου έτσι, στη μουσική έχουν πολύ έτσι από στοιχεία Ανατολής και από αυτό το όργανο και εντάξει, χαμοπούλια, ψήθυρια, αυτά τα τραγούδια έχουν κλαρίνο, έτσι, το καινούριο. Οπότε λέω, παιδιά, πρέπει να έρθει και ο Χαλινόντοπουλος, οπότε και τον ευχαριστώ. Και τώρα θα μου λύσετε την απορία, διότι το έχω απορία, εντάξει, τώρα που σε πέτυχα εδώ. Είναι δικό σου το στυλ αυτό που το υιοθέτησες, από πού το κέρδισες, ας πούμε, αυτό το μοναδικό. Αυτό είναι δικό μου στυλ, ναι, το τρόπος παίξηματός μου, αλλά εγώ πάντα μιλάω για την ελληνική σχολή του κλαρίνου. Δηλαδή θεωρώ ότι το εξαγώγημο από τα performing, ας πούμε, από τις επιτελέσεις, από τις εκτελέσεις μουσικών οργάνων στην Ελλάδα, είναι το κλαρίνο και το μπουζούκι. Αυτά είναι τα καλύτερά μας. Ναι. Τα άλλα τα παίζουν και άλλοι καλά, ίσως και καλύτερα. Έτσι, εσύ ποιον ζήλεψες όμως, ποιος είναι. Πολλούς. Εγώ τώρα γεννήθηκα μέσα σε αυτό από μωρό παιδί. Θα μπορώ να μιλάω από τώρα μέχρι δηλαδή. Ένα κοινό που έχετε σε αυτά που θυμήθηκα για τον Δημήτρη και διάβασα για εσάς, είναι αυτή η τριβή με το χωριό, με το πανηγύρι, με το πρώτο μας άκουσμα όσο έχουμε μεγαλώσει στην Ήπεθρο. Όταν έχεις δουλέψει με τον Χαλκιά και έχεις τους ήχους του πανηγυριού στα αυτιά σου, εκεί έρχεται το απενοχοποιημένο του να παίξει στη Γαλλία ή ένα γαλλικό όργανο να το μεταχειρίζει σαν να είναι μέσα στο DNA ενός Έλληνα. Okay, απλά και για μένα αυτό που μου συνέβη, αυτό που είπε ο Δημήτρης με εκφράζει για μένα, δεν το περίμενα, δηλαδή ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, έτσι. Δηλαδή το ότι θα έπαιζα, ας πούμε, στο Jazz Festival του Μοντρέ δύο φορές. Κάποτε έπαιξα μια φορά και δεν υπήρχε κανείς Έλληνας από κάτω και λέω τι έγινε, παίξαμε. Για ποιους παίζω. Ναι. Αυτό ήταν, δηλαδή το όνειρο αυτό ήταν απίστευτο και ακόμη συνεχίζεται και δόξα τω Θεώ να λέμε δηλαδή ότι γιατί αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες έτσι ότι μας πήγε καλά η ζωή και μας δόθηκαν πράγματα αυτό. Και τώρα είσαι και πανεπιστημιακός όμως. Όχι τώρα, έχει και καιρό, αλλά τώρα είσαι στη Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι. Είμαι εκεί και έρχονται και πολλά παιδιά από την Κύπρο. Και υπάρχει μια ανάταση εκπαιδευτική και τέλος πάντων λόγω ειδικών ιστορικών συνθήκων στην Κύπρο είχε κοπεί έτσι το νήμα της παραδόσεως για πολλά όργανα. Τώρα λοιπόν το ξαναβρίσκουν μέσω των μουσικών σχολείων και αυτά, έρχονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και νομίζω τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και για τον τόπο εδώ. Να μας παίξεις έτσι κάτι από το καναπέ, να σε ακούσουμε έτσι παρείστηκα όπως είμαστε εδώ. Ευχαρίστως, ναι. Αν ήσασταν μόνο με μένα, δεν θα σας ζητούσε. Αλλά με μουσικό δίπλα δεν γίνεται. Ας έχουμε τέτα τέτα, έτσι να σε απολαύσουμε. Τι θα ακούσουμε, τι θα θέλατε να ακούσουμε. Λέγεται το τραγουδάκι του κλαρίνου. Το είχα γράψει στην αρχή ως παιδικό τραγούδι στο πιάνο. Αλλά τελικά πήρε άλλη μορφή και γνώρισε και πανεκτελέσεις από συναδέλφους μου, ομοτέχνους από τα Βαλκάνια, την Τουρκία. Χαρά μας να τα ακούσουμε. Και δική μου.
παιδιά, είναι συγκινητικός ο Μάνος κάθε φορά που παίζει. Εγώ δηλαδή πραγματικά δεν τον χορταίνω. Ο Μάνος είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι μουσικός, είναι καθηγητής, προσαρμόζεται σε όλα τα είδη. Είναι πραγματικά ευλογία να τον έχεις. Και λέει, ήρθα και δίνει χώρο. Μα δεν θα δώσει χώρο σε ένα τέτοιο μουσικό. Είναι δυνατόν. Λέτε συχνά στη συνεντεύξη σας, μία φορά τουλάχιστον εγώ το άκουσα, απλά είμαι υπερβολική. Θέλω να μου το εξηγήσετε. Τι σημαίνει το κλαρίνο? Δεν έχει ψυχή, αλλά έχει πνοή, αν το λέω σωστά. Είναι ένα όργανο που δεν μπορείς να πεις ψέματα. Σε όλα τα όργανα συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό το όργανο είναι δυτικό και έχει ανατολική ψυχή. Δηλαδή είναι στην κόπη του ξεραφιού. Η πνοή που δίνει τη ζωή, η πνοή δίνει τη ζωή, έτσι. Δίνει και τον ήχο, δημιουργεί τον ήχο. Δηλαδή τον ήχο σε αυτό το όργανο δεν είναι ότι είναι ένα ηλεκτρικό πράγμα το οποίο το πατάς και βγάζει. Πρέπει να τον μπλάσεις τον ήχο, να τον σκάψεις. Και είναι πολύ κοντά στους τραγουδιστές. Γι' αυτό εγώ τους αγαπάω τους καλούς τραγουδιστές και τον Δημήτρη. Δηλαδή δεν το λέω τώρα. Νιώθω πώς γίνεται. Δηλαδή νιώθω το μακάμι, τον τρόπο, την κλίμακα της Ανατολής αυτή, τις λεπτομέρειες, τα κεντίδια, όλα αυτά. Γιατί και εγώ με την ίδια λογική, χειροτεχνικά το πάω. Είναι όργανο το οποίο έχει απαιτήσεις όπως να το κάνει. Πείτε μας δύο λόγια για τον Ιάκυνθο. Κωστή, ήθελες κάτι να πεις, σε διακόψα, συγγνώμη. Και αυτό το θέλω να το μάθουμε. Ωραία. Για τον Ιάκυνθο που θα δούμε σε πολύ λίγο, για να έχουμε την ευκαιρία να δούμε περισσότερα από τη δουλειά σας. Ο Ιάκυνθος είναι από τους καλύτερους ορχιστρικούς δίσκους που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ο Ιάκυνθος και η Αιωλία του Νικολούδη, η πρώτη Αιωλία, για μένα, πήρα έτσι μόνος μου το λόγο τώρα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ό,τι δηλαδή, καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο ορχιστρικής μουσικής αυτού του ύφους, έτσι, που έχει και Ανατολή. Τώρα να μιλήσω. Μάνατζερ ο κύριος Βάσης. Όχι, είναι πραγματικά ο Ιάκυνθος. Είναι τότε το επιχείρημα που ήταν αίσθηση. Είναι όπως ο Ιάκυνθος από Θεός έγινε λουλούδι, η έννοια της μεταμόρφωσης. Έτσι και έλεγα η μουσική γλώσσα αυτού του τόπου, η φτιαγμένη με τα δικά μας υλικά, μεταμορφώνεται και ανασχηματίζεται στον χρόνο κάθε φορά και είναι μια ρέουσα κατάσταση. Γιατί έτσι το βλέπω εγώ, δεν το βλέπω σαν... δεν νιώθω ότι διαφυλάτω κάτι. Νιώθω ότι μάλλον δημιουργώ σε ένα δρόμο που χάραξαν οι παλιότεροι. Αλλά κοιτάω όσο μπορώ προς το μέλλον, δημιουργικά. Πριν πάμε όμως στον Ιάκυνθο, υπάρχει μια θεματική ενότητα στην εκπομπή μας. Μην το λες εμένα, γιατί εγώ την εκπομπή τη βλέπω, οπότε ξέρω. Οκ, στο μάλλον θα το πω τώρα. Έχουμε μια θεματική που φιλοξενούμε ένα νέο ταλέντο για να γνωρίσει ανθρώπους σαν και εσάς. Είναι πολύ ωραία αυτή η ενότητα, γιατί εγώ θυμάμαι το δικό μου ξεκίνημα. Και είναι ωραίο να δίνεις βήμα στους νέους, γιατί και εμείς στο ξεκίνημά μας ψάχναμε αυτό το βήμα. Να μας δώσει κάποιος ένα βήμα, να πούμε ότι παιδιά, για ακούστε, μας αξίζουμε. Ναι. Και ειδικά να έχουν ευκαιρία να ακούσουν τέτοιους ανθρώπους με ποιότητα. Δεν το ξεχνάς ποτέ αυτό. Το πρώτο χέρι δηλαδή που σου δίνει. Γι' αυτό μπράβο σας, γι' αυτό τη στήλη αυτή. Μπράβο, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, το παιδί που φιλοξενούμε σήμερα δεν είναι η πρώτη φορά. Το opening μας είναι μαζί της, είναι η Γεωργία Νεοκλέους. Αλλά έτσι τέτα-τέτ με εσάς, πρώτη φορά θα γίνει και το ήθελα ειδικά. Μακεδονία η Γεωργία να σπουδάσει. Με το καλό, του με χρόνου. Το καλό. Εύχομαι καλή επιτυχία. Οπότε θέλω έτσι να την ακούσεις, να σε γνωρίσει κιόλας. Και φυσικά όνειρο ζωής να γνωρίσεις τον Βάση, που σε λατρεύει πάρα πολύ. Μέχρι να πάω να ετοιμαστώ, εσείς θα απολαύσετε τον Ιάκυνθο. Τον Ιάκυνθο, που περιμένουμε πώς και πώς. Γεφύρια οι μέρες γίνονται, αντίκρινα περνούμε. Σαν τα διάβομε πέφτουνε και πίσω δε γυρνούμε. Σαν τα διάβομε πέφτουνε και πίσω δε γυρνούμε. Ούτε αύριο, ούτε χτε.
ούτε αύριο ούτε χτες. Πάρε τώρα αυτό που θες. Κεριά στρωμένη στράτα μας, να βλέπουμε που πάμε. Σαν τη διάβομε σβήνουνε και πίσω δεν κοιτάμε. Σαν τη διάβομε σβήνουνε και πίσω δεν κοιτάμε. Ούτε αύριο ούτε χτες, πάρε τώρα αυτό που θες. Ούτε αύριο ούτε χτες, πάρε τώρα αυτό που θες. Νερό και χώμα. Τώρα, Γεωργία μου, ήρθε η ώρα να πάρεις αυτό που θες, να γνωρίσεις τον κύριο Μπάς. Ήρθε η στιγμή. Μπράβο, Γεωργία. Πάμε. Μπράβο, Γεωργία. Πάμε. Μπράβο. Καλώς τη Γεωργία μας. Έλα να κάτσεις εδώ. Αυτό το θέλει κάποιος. Αυτό το θέλει η Γεωργία, ναι. Έλα, Γεωργία μου. Λοιπόν, εξαιρετική η Γεωργία και ξέρεις όταν βλέπω έτσι νέα παιδιά ταλαντούχα. Βλέπω τον, θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή και όλα τα παιδιά που ξεκινούν και όπως είπα προηγουμένως θέλουν έτσι ένα βήμα, να τους δώσετε ένα βήμα και μπράβο σας. Η μουσική είναι που ακούσαμε. Είναι δικιά μου, η στίχη είναι του Πάμπου Κουζάλη, αυτός που βλέπεις ακουστά είναι ο στιχουργός. Είναι ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός. Πόσο η Γεωργία κοιτούσε το δάσκαλο, γιατί σαν δάσκαλο σε βλέπει. Και σαν γίγαντα. Ναι, αλλά πόσο ήταν πάνω σου έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Γεωργία είναι αγωνίστρια, όπως και εσύ αγωνίστηκες και αυτή. Δεν πέρασε εύκολα τα παιδικά της χρόνια. Ενώ ήταν 13-14, χάνει τη μητέρα της. Έπρεπε να αναγκαστεί να μένει εκτός του σπιτιού της για να μπορέσει να μορφωθεί. Όμως τα κατάφερε. Φέτος ολοκλήρωσε τη σπουδαία, το γυμνάσιο, το λύκειο. Και ετοιμάζει να ανοίξει τα φτερά της για σπουδές στη μουσική. Είναι τόσο νέα, τόσο μικρή και βλέπω τώρα τόσο ταλαντούχα. Να ξέρεις, Γεωργία, έχεις μπροστά σου, έχεις τόσο πολύ δρόμο και θα ζήσεις τέτοιες υπέροχες στιγμές στη μουσική, γιατί αυτό το ταξίδι της μουσικής είναι ένα υπέροχο ταξίδι και είναι και μακρύ όταν έχεις ταλέντο, κρατάει πάρα πολλά χρόνια, όσο θα σου δίνει ο Θεός τη φωνή σου και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως το πάτε κι εσείς, δώρο Θεού. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μπράβο. Και τούτο, και αυτή συνάντηση δώρο Θεού. Και ελπίζω έτσι να καταφέρω καμιά φορά να σας κάνω κανένα ντουετάκι σας τους δυο. Βεβαίως. Το είπες, εγώ είμαι ανοιχτός, παρακολουθώ τη μουσική σου. Σας ευχαριστώ. Σας έχω ψάξει και σαν εκπομπή και τα τραγούδια που γράφεις, Κώστα, και πραγματικά επειδή έχεις αυτό το βυζαντινό στοιχείο στη μουσική σου και εγώ έρχομαι από αυτόν τον κόσμο, από αυτή τη σχολή. Γιατί όχι. Που λες, Γεωργία, με ένας βάρος δύο τριγωνιά και εσύ και εγώ μαζί. Τέλεια. Πολύ ωραία. Στο αυτοκίνητο πώς ερχόμασταν, μου έλεγε χαρακτηριστικά η Γεωργία ότι ναι, ναι, τον ξέρω τον κύριο Μπάση, γιατί άρεσε πάρα πολύ στη μαμά μου ένα τραγούδι «Η ψήθυρη καρδιάς». Και μου το περιέγραφε Δημήτρη σαν να ήταν κάτι που συνέβη πριν πάρα πολλά χρόνια. Και έλεγα, αγάπη μου, όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι, μπορώ να καταλάβω την αγάπη και το δέσιμο. Διότι όλη η Ελλάδα έβλεπε αυτό το σύριαλ. Όλη η Ελλάδα άκουγε
τη φωνή του Μπάση. Από τους πρώτους κιόλας στίχους. Mm. Δημήτρη, τι εποχή ήταν εκείνη που έζησες? Ήταν τη τηλεοπτική σεζόν 97-98, πριν 27 σχεδόν χρόνια. Ήταν κάτι τα μεγέθη, πώς να τα περιγράψεις τώρα, δηλαδή... Το σύριαλ έκανε τηλεθέαση 70% που δεν ήταν. 70, ακριβώς. 79. Δεν ξανάγινε αυτό ποτέ. Δεν ξανάγινε σε σύριαλ, μόνο νομίζω το πέρασε κάποια στιγμή το Μουντιάλ, δεν ξέρω. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Οι δίσκοι που υπήρχε δισκογραφία, ο δίσκος έγινε διπλά πλατινένιος, δηλαδή πούλησε πάνω από 150.000 αντίτυπα. Νούμερα που τα λέμε τώρα στα νέα παιδιά, που δεν υπάρχει ο υλικός φορέας ήχου, πια CD, άλμπουμ κτλ. Υπάρχει μόνο ψηφιακά πια το τραγούδι. Είναι νούμερα ασύλληπτα. Και εμένα φυσικά αυτό το πράγμα μου άλλαξε τη ζωή μέσα σε μία νύχτα. Αυτό που λέμε άλλαξε η ζωή του σε μία νύχτα, στη δική μου περίπτωση πραγματικά είναι κυριολεκτικό. Έτσι. Πάντως συμβαίνει κάτι εκπληκτικό μαζί σου. Μπορώ να θυμάμαι πότε άκουσα για πρώτη φορά τραγούδι σου και αυτό σημαίνει μόνο μαζί σου. Δηλαδή ξέρω πότε άκουσα το σπασμένο καράβι. Έχω ακριβώς την εικόνα, τους ψήθυρους ξέρω ακριβώς πότε είναι και δεν μου ξανασυνέβηκε με άλλο. Στα χαμοπούλια δεν θα σου συμβεί το ίδιο, γιατί το ακούμε σε όλους τους γάμους. Παρότι ο Μπάσης έρχεται από για την βυζαντινή μουσική. Μιλώ για την πρώτη φορά. Είναι περίεργο. Μου σημαίνει μόνο τον Μπάση μου συμβαίνει αυτό. Ξέρεις πόσο χαίρομαι όταν ακούω τα τραγούδια όταν τα λένε άλλοι ή να ακούγονται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Και θα το καταλάβεις αυτό και όταν κάνεις δισκογραφία. Τα τραγούδια σου να ακούγονται και να τα αγαπούν οι συνάδελφοι και να τα λένε, να τα έχουν στα προγράμματά τους. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να σου κάνει κάποιος. Τα νούμερα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, λίγη σημασία έχει αν ο δίσκος πούλησε 150.000, λέω για ένα δίσκο τώρα, ή έγινε διπλά πλατινένιος. Αυτό που έχει αξία είναι αν το τραγούδι μετά από 27 χρόνια υπάρχει, αν είναι διαχρονικό αυτό. Και ειδικά όταν το τραγουδάνε πια και οι επόμενες γενιές. Σκέψτε ότι η Γεωργία δεν είχε γεννηθεί όταν υπήρχε αυτό το τραγούδι, όταν βγήκε. Και το ξέρει το τραγούδι. Παρεμπιπτόντω, οπότε... έχουν υπάρξει πολλοί πιτσιρικάδες που έχουν έρθει στην εκπομπή και έχουν τραγουδίσει στους ψήθυρους καρδιά. Το θυμάσαι, Κωστά. Φυσικά, ναι. Έχει συμβουλές για τα νέα παιδιά? Για τα νέα παιδιά. Καταρχήν, η μουσική δεν είναι για όλους. Η μουσική είναι πραγματικά για αυτούς που έχουν ταλέντο, όπως είναι η Γεωργία. Αυτά τα παιδιά που έχουν ταλέντο πρέπει να το εξελίξουν. Θέλει πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη. Κάτι που δεν σταματάει ποτέ όσα χρόνια διαπεράσουν. Εγώ ακόμα μελετώ. Ακούω τους νέους τραγουδιστές, ακούω τους παλιότερους, ακούω τα γυρίσματα που κάνουν. Ακούω συνέχεια. Αυτό είναι μελέτη. Και ανανεώνεσαι η μουσική. Και ανανεώνομαι. Αυτή τη συμβουλή έχω να δώσω. Να δουλεύουν τη φωνή τους, να ακούνε, να μελετούν τραγουδιστές που θεωρούν ότι είναι αξιόλογοι και τους θαυμάζουν. Αυτό. Η μουσική είναι ένας μαραθώνιος που για μένα νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ. Δημητρή, τελευταία. Πες μου. Όχι, εγώ είπα ότι θέλω να τους ακούσω μαζί. Εντάξει, αλλά πες. Πριν από αυτό, μία ερώτηση μόνο, γιατί μετά δεν θα έχουμε την ευκαιρία. Συναντούμε όλο ένα και περισσότερα παιδιά που αγχώνονται για την εικόνα τους, για την ομάδα που θα τους μανατζάρει γύρω τους, για το πώς θα προωθηθούν μέσα από τα social media. Κάτι που στη δική σου πορεία... Εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, φροντίζεις την εικόνα σου, αυτό το βλέπουμε με τα χρόνια. Δεν είχες όμως ποτέ αυτό το άγχος των δημοσίων σχέσεων, του να έχει μια ολόκληρη πλειάδα ανθρώπων. Όχι, φυσικά όσοι έχεις είναι πολύ αξιόλογοι, ίσως γι' αυτό. Κοίταξε, εγώ είμαι και μιας άλλης γενιάς, mm-hmm. που όλα αυτά τα influencer και τα social, όταν ξεκινούσα εγώ τη δεκαετία του 90, δεν υπήρχαν, έτσι. Τώρα θα μου πεις γιατί δίνουν τόσο έμφαση οι νέοι. Εντάξει, αυτό το πρότυπο πουλάει τώρα, δηλαδή. Βλέπεις ότι προσπαθούν να πούν στους νέους ότι κυριαρχεί η εικόνα από την ουσία. Η ουσία είναι το τραγούδι. Mm. Είναι η καλή φωνή, είναι η μουσική και όχι η εικόνα. Άρα παραμένει αυτό. Για μένα ναι, παραμένει. Απλά τα νέα παιδιά έχουν συνήθως λάθος πρότυπα. Και αυτά τα πρότυπα πολλές φορές καλλιεργούνται και από το lifestyle και από τις μουσικές εκπομπές. Βλέπεις, υπάρχουν διάφορες μουσικές εκπομπές που σου λένε, ας πούμε, πρέπει να προωθείς την εικόνα σου, πώς θα στηθείς, πώς θα αυτό, πώς εκείνο. Και η μουσική, που είναι η ουσία ενός τέτοιου, ας πούμε, προγράμματος μουσικού, έρχεται έπεται, που είναι λάθος. Mm-hmm. Εγώ ξεκίνησα σε μια εποχή που ναι, μεν δίνανε βάση στην εικόνα, γι' αυτό και κάναμε παλιά βίντεο κλιπ, γιατί το τραγούδι με την βοήθεια της εικόνας τρέχει περισσότερο, αλλά δίναμε ουσία στην καλή φωνή, στη σύνθεση. Υπήρχε η δισκογραφική εταιρεία, οι δισκογραφικές εταιρείες, η βιομηχανία της δισκογραφίας που είχε όραμα. Δηλαδή, σήμερα, αν υπήρχε μια δισκογραφική εταιρεία,
θα είχε πάρει την Γεωργία. Τη Γεωργία. Θα είχε ήδη βρει τον συνθέτη Κακογιάννη. Θα υπήρχε ένα πλάνο πενταετίας. Κάτι που δεν υπάρχει τώρα, δυστυχώς. Έχει τα καλά και τα κακά του. Αυτό. Λοιπόν, ας μην προχωρήσουμε, να σας ακούσουμε έτσι μαζί. Στο πιο αγαπημένο με ένα προσωπικά, το λατρεύω αυτό το τραγούδι, αυτή σου είδε την ερμηνεία, το σπάσμενο καράβι. Ωραία. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική, γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Αν η θάλασσα ψυχή και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως τύπο οι ώρες και οι μέρες λιβές, δίχως χάρη και έτσι κούφιο και ακίνητο μες σε νύχτες βουβές το φεγγάρι. Έτσι να με καράβι γκρεμισμένο νεκρό, έτσι να με. Σαν μουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό, να κοιμάμαι.
αγαπημένη στιγμή της εκπομπής, η δική σας συμμετοχή σε αυτήν. Θέλουμε οπωσδήποτε, και πολύ καλά κάνετε μέχρι στιγμής που το πράτετε, να στείλετε στο Instagram της Φέδρας και όχι στο κυπές. Για συγγνώμη, αλλά αυτά που μου στέλνετε στο δικό μου Instagram δεν είναι ακριβώς τα βίντεο με τη φωνή σας. Είναι τις παρεμφερεί. Ίσως με σκυλάκια που σας αρέσουν τα σκυλάκια. Αυτά τρελαίνω. Κώστας Κακογιάννης στο Facebook και το δικό μου Instagram, αν θέλετε, για τα δείγματα της μουσικής σας, του τραγουδιού, των οργάνων που παίζετε. Και να πω ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος γλυκός ανταγωνισμός στα νησιά της Ελλάδας. Ναι, ρε παιδί μου. Έχουμε βίντεο από τη Χίο, από τη Σύρωδη και ετοιμάζεται και το βίντεο της Ρόδου, διότι δεν γινόταν η πατρίδα μου να μην έχει εκπροσώψει. Ροδίτησα και ακόμα δεν έχουμε δει βίντεο από τη Ρόδου, τέλος πάντων. Αυτή τη φορά θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να γνωρίσουμε τέσσερις υπέροχες κοπέλες. Τις Κανβινίτισες, τέσσερις κοπέλες που φοιτούν νομίζω και αυτές στο Πανεπιστήμιο του αγαπητού Μάνου. Και δίνουν στην παράδοση ένα πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο twist. Πάμε να τις απολαύσουμε. Το Μαργούδικη Αλεξανδρής, το Μαργούδικη Αλεξανδρής, γεννούν στην αυλή κρύφα, κρύφα, γεννούν στην αυλή κρύφα, κρύφα, γεννούν στην αυλή κρύφα, κρύφα, γεννούν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Γεια σας, εγώ είμαι η Νευστικά και παίζω το κανονάκι. Εγώ είμαι η Παυλίνα και παίζω βιολί. Εγώ η Μαρία και είμαι η φωνή. Εγώ η Σταυρίνα και είμαι το λαούτο. Και όλες μαζί είμαστε καν δι νι τισές. Κανβινίτισες. Στέλνουμε την αγάπη μας στις μουσικές ιστορίες και ευχαριστούμε τον κύριο Κακογιάννη για την πρόσκληση. Φιλιά από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είχαν πλάκα οι Κανβινίτισες. Υπέροχες όμως, είναι και μας αρέσουν πολύ οι γυναίκες καλλιτέχνες. Αλλά μας αρέσει και πολύ και ο Πάσης όμως. Και τον έχουμε μπροστά μας. Μεγάλη στιγμή, αυτό το θέλαμε. Ρε, αυτή τη στιγμή τώρα. Δημήτρη μου, ναι. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σου και πολύ πολύ σημαντικό ήταν όταν ξαναηχογράφησες το τραγούδι του νεκρού αδερφού, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Έτσι ακριβώς. Αν με ρωτούσε κάποιος ποιοι είναι οι μεγάλοι σταθμοί στην καριέρα σου, ένας από αυτούς τους σταθμούς, ίσως και ο μεγαλύτερος, είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Το Μίκη Θοδωράκη το γνωρίζω το 1999, σε μια συναυλία που γίνεται προς τιμήν του στη Σάμο, στο φεστιβάλ Μανώλης Καλομήρης. Σε αυτή τη συναυλία είμαστε εγώ, ο Κότσιρας, η Σωτηρία Λεωνάρδου και η Αλέξια. Και ο Μίκης στο τέλος της συναυλίας έρχεται να συγχαρεί τους καλλιτέχνες και τους μουσικούς στα παρασκήνια και μου λέει: «Μικρέ, εσύ έχεις πολύ ωραία λαϊκή φωνή και θα μπορούσες να πεις το τραγούδι του νεκρού αδερφού εξαιρετικά». Εγώ το θεώρησα ότι ήταν μια φιλοφρόνηση της στιγμής από ένα συνθέτη που, επειδή τον τιμήσαμε, ήρθε να συγχαρεί τους συντελεστούς τραγουδιστές.
Και μετά από μερικούς μήνες με παίρνει τηλέφωνο η γραμματέας του, η Ρένα η Παρμενίδου, και μου λέει: «Κύριε Μπάση, σας θέλει ο κύριος Μίκης να έρθείτε στο σπίτι». Λέω εγώ: «Αληθινός Μίκης?» πήγα στο σπίτι πραγματικά και μου έκανε την πρόταση ο Μίκης, ο οποίος μου είπε ότι θέλω το τραγούδι, το έργο αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε άλμπουμ το 1961 με τη φωνή του Γρηγόρη Πιστικότση, αλλά τότε, λόγω πολιτικών καταστάσεων, κάποια τραγούδια λογοκρίθηκαν και δεν μπήκαν στο άλμπουμ. Βέβαια, ο Μίκης στις συναυλίες του τα έλεγε τα τραγούδια αυτά, τα παρουσίαζε στο κοινό, αλλά δεν είχαν ποτέ δισκογραφηθεί. Και ήθελε το 2001, 40 χρόνια μετά, να βγει αυτό το άλμπουμ ολοκληρωμένο και με τα τραγούδια που δεν υπήρχαν στην πρώτη εκτέλεση. Και μπαίνουμε στο στούντιο μαζί με τον Γιάννη Μπέζο και την Νένα Βενετσάνου για να πούμε πια το έργο ολοκληρωμένο. Είχα αυτή την τύχη και την ευλογία να περάσω αρκετές ώρες στο στούντιο με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Οδωράκης, γιατί ο Μίκης έτσι έγραφε τους δίσκους του με την ορχήστρα του, και μάλιστα ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας τότε ήταν και ο Δημήτρης Παπαγγελίδης. Ναι. Τον έχω μαζί μου. Οπότε έζησα αυτό το. Είχα αυτή την ευλογία να ζήσω πολλές ώρες στο στούντιο με τον Μίκη, ο οποίος μετά από 17 χρόνια, το 2001, ξαναμπαίνει στο στούντιο, είχε αποσυρθεί από το στούντιο και γράφει με την ορχήστρα του, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, «Επανεκτελούμε το τραγούδι του νεκρού αδερφού». Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να σε επιλέγει ο Μίκης. Εγώ είχα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί έπρεπε να συγκριθώ με τον Γρηγόρη Πιστικότση, ο οποίος είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής. Και ο Μίκης, βλέποντας ότι έχω αυτό το άγχος της σύγκρισης, μου λέει: «Ξέχασε το αυτό. Ο Γρηγόρης Πιθικότσης ήταν ένας και μοναδικός. Η ζωή συνεχίζεται. Τραγούδα εσύ και εγώ θα πάρω από σένα αυτό που ξέρω ότι θα πάρω». Αυτό πραγματικά με χαλάρωσε. Μπήκα, είπα τα τραγούδια του έργου. Μετά από ένα χρόνο κάναμε άλλο έναν δίσκο με τον Μίκη, με ερωτικά τραγούδια. «Η αγάπη είναι φωτιά» είναι ο τίτλος του δίσκου. Και μάλιστα σε μια μελωδία, σε ένα ορχιστρικό που είχε ο Μίκης, έβαλε στίχους η Ελένη Γιώγα με τίτλο του τραγουδιού «Η αγάπη είναι φωτιά», και έτσι έδωσε και τον τίτλο σε αυτό το δίσκο, που είναι ερωτικά τραγούδια, επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη. Γιατί ο Μίκης δεν είναι μόνο ο συμφωνικός, ο Μίκης με τα επαναστατικά τραγούδια, είναι και πολύ ερωτικός. Έχει γράψει απίστευτα ερωτικά τραγούδια. Οπότε κάναμε και ένα δίσκο με τα ερωτικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Με συνδέουν πάρα πολλά με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και με τον ίδιο τον Μίκη. Κάθε φορά που πήγαινα στο εξωτερικό και έλεγα τραγούδια του, τον επισκεπτόμουν και καθόμασταν ώρες μαζί. Ήθελα να πάρω την ευχή του, την ευλογία του, ας πούμε. Του έλεγα: «Μίκη, φεύγω Αυστραλία, φεύγω Αμερική, θα πω Άξονεστη». Άλλες φορές έλεγα τη Ρωμιοσύνη, διάφορα έργα του, και κάναμε ώρες έτσι κουβέντες. Η αλήθεια, και σε μια συζήτηση που είχαμε με τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη στις αρχές της σεζόν και της εκπομπής, μου επιβεβαίωσε, γιατί είχαμε την καλή κουβέντα σου, Δημήτρη, το πόσο θεωρούσε ότι κάποια έργα του είσαι από τους λίγους που μπορούν να τα υπηρετήσουν όπως πρέπει. Και το έλεγε μέχρι το τέλος της ζωής του. Και με το ήθος, δεν είναι μόνο η φωνή. Είναι τιμητικό που το ακούω αυτό από τη Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα υπηρέτησε και υπηρετεί το έργο του πατέρα της με σπουδαίο τρόπο. Χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον Έλληνα, τον Μίκη Θεοδωράκη. Χαίρομαι που μπορώ να λέω στα παιδιά μου τι ήταν ο Μίκης. Χαίρομαι που μπορώ να λέω στις επόμενες γενιές τι ήταν αυτός ο σπουδαίος Έλληνας, γιατί πραγματικά ο Μίκης με τα τραγούδια του ενέπνευσε τη γενιά της μεταπολίτευσης. Κατέβασε με τα τραγούδια του στους δρόμους τον κόσμο για να διεκδικήσει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ ξεχωριστό στην ελληνική νεότερη ιστορία, έτσι, ο Μίκης Θεοδωράκης, και πραγματικά χαίρομαι που μπόρεσα και αντάμωσα αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε και ένα ακόμα ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μας το Μαυρέσι που υπογράφει, το «Ένα λεπτό».
Ναι, το ένα λεπτό, Νικόλας Μαυρέσης και στίχη Νίκος Μωραϊτης. Και το τραγουδάς συνήθως με τον Χρήστο Μάστορα. Συνήθως. Το έχουμε πει δισκογραφικά. Σωστά. Με τον Χρήστο. Το έχουμε πει και μαζί όταν βρεθήκαμε κάποιες φορές σε κάποιες κοινές συνευρέσεις μας επί σκηνής. Συνήθως το λέω μόνος μου και αυτός το λέει μόνος του στις δικές του εμφανίσεις. Το απολαμβάνουμε με κάθε τρόπο και θέλουμε να το ακούσουμε και σήμερα. Και θα το λέμε και εμείς μαζί του από τον καναπέ. Σωστά. Πάμε. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους σου τους φίλους μ' αγαπάς, όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό. Δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας σε από μακριά, θέλω να είσαι ευτυχισμένη ειλικρινά. Μα όπως κοιτάς τον άνθρωπό σου σαν Θεό, δώσ' μου μονάχα ένα σκαρτό σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπο του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Δεν σου ζητώ να με κομμάτι απ' το παρόν, δεν έχω τρόπο μες στον κόσμο σου να πω. Μα μεθυσμένη στην αγάπη όπως πας, σαν μια ανάμνηση μικρή μη με ξεχνάς. Όταν το σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς απ' το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Ο μόνος δρόμος για να ανακαλύψεις αυτό που δεν μοιάζει με κανέναν είναι να μην παραιτηθείς από την προσπάθεια να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό θα σε κάνει ένα αντικατάστατο. Και όπως έχουμε πει, μουσικές ιστορίες χωρίς τους μουσικούς μας σε πρώτο πλάνο δεν γίνονται. Μια ενότητα λοιπόν που αγαπάει ιδιαίτερα ο κόσμος γιατί γνωρίζει τους μουσικούς μας. Ακριβώς. Και δεν έχουμε μόνο μουσικούς απόψε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και οι Αγιοπόνους.
Άντε ρε. Ναι, ναι, ναι. Το επάγγελμα του αύριο. Ποιος από τους τρεις είναι Γεωπόνος, ο κύριος Σπύρου δεν είναι. Είναι ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Δημήτρης Παπα-Νικολάου, λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Έχουμε και πολλά φυτά εδώ, τι πρέπει να σε έχουμε, για πες. Α, ωραία τα φυτά. Ούτε ένα ξηραμένο φύλλο. Συγχαρητήρια. Πώς συνδέεται η γεωπονική με τη μουσική? Η γεωπονική με τη μουσική, πώς έγινε? Είχα την τύχη να έχω ένα πολύ καλό δάσκαλο στο Λύκειο, όπου μια μέρα μου λέει, τι λογαριάζεις να κάνεις στο μέλλον? Του λέω, να γίνω μουσικός σαν και σένα. Να διαβάσω, να περάσω, είτε μουσικολογία, είτε είτε. Και μου λέει, τι σου άρεσε από τη μουσική? Και το απαντάω εγώ, να παίζω σε ορχήστρες, να παίζω μαζί, να παίζουμε. Μου λέει, δεν χρειάζεται να το σπουδάσεις εξ ολοκλήρου, αφού δεν θα γίνεις συνθέτης, δεν θα γίνεις μαέστρος και γεγέ. Και με βοήθησε έτσι να παραμείνω στη μουσική και τρίτη ηλικίου να προετοιμαστώ για τη γεωπονία. Ένα θέμα που έρχεται συχνά στην εκπομπή μας. Ναι, γιατί πάνε μάλλον οι εποχές που μπορεί κάποιος... Να είναι multitasking. Ή να αφιερωθεί και να βιοποριστεί από τη μουσική και μόνο. Δημήτρη μου, αυτή τη στιγμή ασχολείσαι πιο πολύ με το πρώτο σκέλος ή με το δεύτερο? Με το πρώτο σκέλος. Με το δεύτερο, εντάξει, είναι μπασίστες γενικότερα, υπάρχει, είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Μια η κρίση, αντικαταστάθηκαν οι ορχήστρες με κομπιούτερ, τα διάφορα. Τώρα είναι και νέα ακούσματα, νέες μόδες. Δεν έχω παράπονα, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και νιώθω ότι έχω αυτή την πολυτέλεια ακόμα να συμμετέχω με πολύ καλές ορχήστρες, μαέστρους. Πρόσεξα ότι το μπάσο σου είναι ηλεκτροακουστικό, ας το πούμε, πώς είναι? Είναι ηλεκτρικό κόντρα μπάσο και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα απλά πρακτικότητας στη μεταφορά. Ναι, είναι δύσκολο το κόντρα μπάσο. Και μεγάλη ευκολία στις καλές παραγωγές, δηλαδή είναι πιο εύκολο για ένα ηχολήπτη, για το σχήμα. Να αλλάξει τον ήχο. Ναι, σε καινούργιες και όπως σήμερα. Για μια φορά. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο δηλαδή, πάει κατευθείαν. Όχι, κατευθείαν, ναι. Έχεις και κανονικό κοντραμπάσο? Βέβαια. Να μας έρθεις και με αυτό. Αυτό. Σε πιο ακουστικά, έτσι, πιο ιερά. Αφού είναι το βίσμα το κοντραμπάσο να... Παίζεις και jazz μόνο? Όχι, κύριε. Τα αρχικά στάδια ήταν με τους Ισοβίτες, όταν το 94-95, 96, μετά... Ένα ωραίο συγκρότημα μέντορες, δηλαδή είχαμε έτσι μια καλή πορεία όταν σπουδάζαμε Θεσσαλονίκη και αρκετές άλλες συνεργασίες και τώρα ένας πολύ καλός σταθμός στο συγκρότημα Ορφέας, όπου είναι ένα συγκρότημα με τη συνοχή χορηγίας και μεγάλη στήριξη από το ίδρυμα, πολιτιστικό ίδρυμα Πανίκου Χατζηγαμπή. Πάντως, για να σε ζητήσει ο Μπάσης, διότι αυτό σε ζήτησε, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός. Είχα την τύχη, την τιμή να συνεργαστούμε μέσω του συγκροτήματος που προανάφερα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια με τον Δημήτρη Μπάση. Σημαντική και ιδιωτική πρωτοβουλία που χορηγεί και ενισχύει τέτοιες προσπάθειες. Χαιρόμαστε να τα ακούμε. Η καλύτερη μου αμοιβή είναι όταν ακολουθά η οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας, τα παιδάκια μου και μαθαίνουν αυτή την ποιοτική μουσική. Είναι μεγάλη υπόθεση. Η στήριξη δηλαδή από την οικογένεια πιο παλιά, η σύζυγος και τα παιδιά είναι μεγάλη υπόθεση. Μπράβο σου Δημήτρη, πάντα έτσι, χαρούμενος και ολοκληρωμένος. Μετά συνεχίζουμε με τον Αντώνη Πολυκάρπο, με τον οποίο έχω συνεργαστεί αρκετές φορές, διότι είναι και ο πιανίστας της Τρακάρτ, της γνωστής ορχήστρας. Αυτό θα έλεγα, Κώστα μου. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ όμορφη παρέα, περάσαμε υπέροχα. Πάντως, ενθουσιασμένος ο Μπάσης μαζί σου, που τώρα που κάνουμε τις πρόβες. Και εμείς το ίδιο. Ναι. Το δερμάτινο γιατί το έβαλες, για να ζηλέψει ο Κακογιάννης που τα λαφεύει? Α, γι' αυτό σήμερα κοίτα να δεις πώς μας έχει... Εσείς βάλετε δερμάτινο, εγώ φορώ μια χαρά το φούτερ μου. Πώς μας έχει διαβρώσει στιλιστικά, δηλαδή ύπουλα με την τέχνη του, δερμάτινα εγώ, δερμάτινα εσύ και αυτός φουτεράκι ξαφνικά. Σήμερα όντως. Καιρός να αλλάξω στυλ. Περίμενα τον περίμενα με δερμάτινο, αλλά εντάξει. Άπα, πεθάμαστε σαν τον Γκρίς εδώ πέρα. Πώς θα πάει, να ξέρεις. Με τι ασχολείσαι εκτός από την Τρακάρτ? Ασχολείται με το να συνεργάζεται με διάσημους όπως τον Νταλάρ. Ποιους άλλους, για πες. Μέσω της Τραγάρτ και του διάστασης Παδόπουλου και της κοινωνικής παραγωγής. Άλκη στην Πρωτοψάλτη, Διονύση Σαββόπουλο. Είχα την τιμή να συνοδεύσω στο πιάνο. Και τον κύριο Κωνστά, τον Γιάννη. Να το κάνω με φιέρωμα. Ναι. Ασχολείσαι αποκλειστικά με τη μουσική? Αποκλειστικά, ναι. Είμαι καθηγητής πιάνου και θεωρητικών θεωρίας. Πού διδάσκεις? Στείλε μέσω σε ιδιωτική σχολή. Το πιάνο πότε ξεκίνησε, πότε μπήκε στη ζωή σου? Κοίταξε, το πιάνο
μπήκε στη σχολή, στη ζωή μου, λόγω του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι μουσικός και τον ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Δεν το έκανα ξανά ποτέ. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το ξανακάνω. Μα μια καλή στιγμή. Ναι. Και έτσι μας μίλησε στην καλή μουσική και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτός ήταν ο λόγος που συνέχισα και αγάπησα το πιάνο. Και θα είναι σίγουρα πολύ περήφανος για σένα. Ελπίζω. Εντάξει, είναι ταλέντον όπως τον είδα. Διότι ο Μάνος του είπε στην πρόβα κάποιες συγχωρίες, αμέσως τις πήρε. Κάναν πρόβα ένα άγνωστο κομμάτι για αυτόν και αμέσως το έπαιξε εκπληκτικά. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, Γουστάβο. Να είσαι καλά. Και θα σε βλέπουμε συχνά. Θα σε βλέπω. Εσείς είσαστε οι δύο καινούργοι της εκπομπής, που ελπίζω όντως να συνεχίσετε τη συνεργασία μας. Πάμε στους βετεράνους μας. Από τους ο πρώτος συνεργάτης μας, ο κύριος Γιώργος. Γιώργος. Χαίρετε. Που είπαμε πως δεν το ξέρουμε. Ας να τα πω. Λοιπόν, πήγαμε μαζί στρατό, εγώ και ο Σπύρου, παιδιά. Να το ξέρετε, να το πω. Είναι ένας από τους πρώτους. Μακάρι να βγει ένα στρατό μαζί σου. τουλάχιστον θα περνούν πολύ καλύτερα από ότι με αυτόν τον κύριο εδώ. Ρε, γιατί δεν πέρασε καλά. Τολμάς, τον κύριο εδώ, ένα χρόνο ταλαιπωρίες. Πω. Δηλαδή, τι έκανε. Άστα, άλλη φορά. Τα πούμε εκτός αέρα τούτα. Ήτανε σειρά σου για να όχι, ήταν παλιός. Αυτό λέω, α, ήταν παλιός μου, γι' αυτό που τα έχω μαζί. Αναγνωρίζεις κάποια χαρακτηριστικά εκείνης της συμπεριφοράς στη συνεργασία του μαζί μου? Το βλέπεις και εσύ, Γιώργο, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ότι είσαι χώστα όπα-όπα, ναι, ακριβώς, αυτό αναγνωρίζεις. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι προσοχή, μια ανάβαυση, κανονικά. Εγώ? Ναι. Ήμουν ο μόνος που δεν σου έκανα τίποτα εγώ. Κάνεις τις φέδρας. Τη Φέδρα. Ναι, κάτι τέτοια. Κάνει όλη τη σεζόν. Η Φέδρα θέλει εκπαίδευση. Γιώργο, έχεις έρθει από τις πρώτες εκπομπές. Το θετικό είναι ότι η εκπομπή συνεχίζεται. Αυτό είναι ένα θετικό. Α, δεν τα γουρλείς. Ναι, το επίσης θετικό είναι ότι σε βλέπουμε και σε άλλα επεισόδια και θέλουμε να σε βλέπουμε συχνότερα, η αλήθεια είναι. Πού χάθηκε? Και στα επεισόδια που δεν παίζω, σας παρακολουθώ. Είναι παρόν. Πού χάθηκε αυτή την περίοδο? Είχε διαφράφωση ή μα είπε ότι έχω δουλειά σε αυτό το τμήμα? Πρώτα έχει τη φιλαρμονική. Να το πούμε και αυτό. Γιατί εγώ τον συνάντησα κάπου εκεί έξω. Ναι. Τα τελευταία 30 χρόνια είμαι στην πάντα τη αστυνομία. Στη φιλαρμονική παίζω πνευστά, παίζω εφώνιο. Και όταν δεν παίζει εφώνιο με την πάντα, παίζει με εξαρχάκου, παίζει με ναλάκια. Μα να δούμε εσύ. Με ποιου κάνετε παρέα? Είχα την τιμή, τη χαρά, την ευλογία να παίξω τρεις σειρές συναυλιών με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Πολλά σημαντικά. Με τον Διονύση τον Σαββόπουλο, με τον Ταλάρα, είχαμε παίξει στο Ηρώδιο, σε μουσική του Κύπριου, του Μιχάλη, του Χριστοδουλίδη, την 9η Ιουλίου. Την παίξαμε στο Ηρώδιο και σε συναυλίες εδώ στην Κύπρο. Εγώ και μόνο που το ακούω ότι θα συμπράξεις με τον οποιοδήποτε τρόπο επισκηνής με τον Ξαρχάκο, παγώνει το αίμα μου. Πάντως, Γιώργο, δεν είναι σχολείο. Δύσκολο. Ήταν σχολείο, δηλαδή νιώθαμε, επήγαινα στις πρόσεις του Ξαρχάκου και νιώθα ότι έπρεπε να πληρώνω. Ήταν σχολείο. Είχες αγχώς? Όχι. Όχι, δεν είχα. Δεν σε αφήνει να έχεις αγχώς, νομίζω, ο Ξαρχάκος. Ήταν ένας ερωτισμός μεταξύ της κίνησης των χεριών του, του ύφους του, που σου έκανε μπάσες με την όψη του να παίξεις. Ένας γίγαντας. Δηλαδή, ούτε ακόμα και στην πρόβα θυμούμε χαρακτηριστικά. Ήταν να παίξουμε, να κάνουμε πρόβα το δίχτυ, ένα τραγούδι που το παίξα πολλές φορές πριν το παίξουμε ο Ξαρχάκο. Δεν μας είπε θα δώσω έτσι, ξέρω εγώ, και να μπείτε. Έκαμε απλά το χέρι του και μπήκαμε. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι πέρασε ρεύμα. Το σώμα μου, την ώρα που εξήγησα την πρώτη νότα για να παίξω το δίχτυ. Το λοιπόν, ήρθε η στιγμή να ακούσουμε και το. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Η Μόνικα λέει, έχει χρονόμετρο και μας λέει. Αλλά πριν ακούσουμε τον βασίστα μας να παίζει στον μπάση. Κύριε Κακογιάννη, αφήστε τη συνέντευξη. Έχετε να παίξετε μουσική εσείς. Ναι, ακριβώς. Που θέλετε να θέλει να κάνει και την αρχισυνταξία και να παίξει μουσική. Εμείς παρατραγουδίζουμε τη Γεωργία, εσείς μην το δούμε. Πάντως, πάνω σε αυτό που έλεγες, Γιώργο, για να το ολοκληρώσουμε μέχρι να πάει ο Κωστής στο πιάνο, μου τύχε σαν θεατή σε μια συναυλία του Ξαρχάκου, που έχοντας επίγνωση του φυσικού μεγέθους του άνθρωπου, είναι ένας άνθρωπος μικροκαμωμένος. Ναι. Όταν ανέβηκε στη σκηνή. Γίγαντας. Γίνεται γίγαντας. Έγινε 10 φορές πιο μεγάλος. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβαινε. Πρέπει να είσαι τυχερός για να δεις συναυλία του Ξαρχάκου
να μην είσαι σε θέση που, να είσαι σε θέση που να τον βλέπεις, έστω από πλάγια, να τον βλέπεις τις εκφράσεις του, πώς με τις εκφράσεις του προσώπου του διευθύνει τους μουσικούς. Σε πολύ σπουδαίο το πράγμα. Γιώργο, στο λέω κάθε φορά, θα σου το πω ξανά. Θέλουμε να σε βλέπουμε συχνότερα. Το ίδιο και εσάς, κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, για το ταλέντο και την ενέργεια. Πάμε να απολαύσουμε Κώστα Κακογιάννη και τη Γεωργία Νεοκλέους. Δεν παίρνω ανάσα, μου πατάτε το λαιμό μου. Δεν παίρνω ανάσα, αφήστε με να χτίσω το κόσμο το δικό μου. Κι ας μου καρβώνετε τα πόδια μου στο κόμμα. Τα φτερά μου δεν τα είδατε ακόμα. Αν θάρεις πως θα γλιτώσεις όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, αν θα ρίξεις πάλι εμένα θα ανταμώσεις. Αν τολμάτε, κοιτάξτε με στα μάτια την πατρίδα μου την κάνατε κομμάτια. Μα εγώ που ξέρω μονάχα να αγαπώ. Μα εγώ να μπω. Δεν παίρνω ανάσα, μου πατάτε το λαιμό μου. Δεν παίρνω ανάσα, έχει τον τρόπο, δραπετεύει το μυαλό μου. Κι ας μου θα γλιτώσεις όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, αν θα ρίξεις πάλι εμένα θα ανταμώσεις. Μα εγώ
Υπέροχα περνάμε και αυτό το βράδυ, Κυριακής. Ελπίζουμε το ίδιο και για εσάς. Πάντως, εσένα δεν σε έχω ξαναδεί τόσο χαρούμενη. Να σου πω τι γίνεται. Πώς και πώς, Ξέρω τη μουσική του. Με εμπνέει σαν καλλιτέχνης και τον έχω ζήσει από μια ηλικία τέλος πάντων που ακούγαμε όλοι τους ψιθύρους καρδιάς. Τον βλέπαμε κάθε Σάββατο στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Αυτό πού το πας. Και γνωριζόμαστε και πριν. Και δουλέψαμε όσο ήμουν εγώ στη δισκογραφία. Ο Δημήτρης είχε κάνει ένα δίσκο. Και είπε ότι φοράς και ωραία παπούτσια. Ναι, αυτό είναι αυτό. Δημήτρη μου, στο πλούσιο βιογραφικό συναντούμε πάρα πολλές φορές τη συνεργασία σου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Σωστά. Μιλάγαμε προηγουμένως για σταθμούς στην προσωπική μου καριέρα. Θεωρώ ότι ένας από τους σταθμούς στην καριέρα μου είναι και η συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί εγώ δούλεψα πάρα πολύ με τον Μητροπάνο. Δούλεψα μια δεκαετία με κάποια διαλύματα ενδιάμεσα. Πήρα πάρα πολλά από αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη. Θεωρώ ότι ήταν από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές. Και πατρική φίγουρα για σένα. Διότι μιλούσαμε με τον Κώτσιρα προχθές και μου έλεγε πόσο σημαντική φίγουρα ήταν η Τσίρα. Κοίταξε, ναι. Φίγουρα πατρική, μεγάλος αδερφός, δεν ξέρω πώς να το πω. Ξέρω μόνο να σας πω ότι εμένα, παρόλο που έχουν περάσει 11 χρόνια που έχει φύγει ο Μητροπάνος, είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που μου λείπει πάρα πολύ. Και μου λείπουν απλά πράγματα. Μου λείπει ο καφές που πίναμε μαζί στα καμαρίνια πριν, οι κουβέντες που κάναμε, το χιούμορ, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ κλειστός, που όμως όταν σου δίνε το χέρι του, ένιωθε εκεί την ώρα του σου δίνει μια μεγάλη αγκαλιά. Με ενέπνευσε ο Μητροπάνος από τη στάση του και από το ήθος του και από το πόσο κυμπάρης ήταν. Και πρέπει να πω ότι, λέτε ότι έχω ένα πλούσιο βιογραφικό. Ναι, έχω δουλέψει σχεδόν με όλους και θεωρώ ότι για μένα ήταν ο πιο γενναιόδωρος από όλους όσους έχω συνεργαστεί. Ναι, ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους νέους και ειδικά με αυτούς που θεωρούσε ότι έχουν ταλέντο. Και θα πω μόνο αυτό, ότι μου έκανε εντύπωση όταν ο μικρός μου γιος ήταν 4-5 χρονών, γιατί ακούμε πολύ μουσική στο σπίτι, όταν άκουγε Μητροπάνο, έλεγε, μπαμπά, όταν ακούω αυτόν τον τραγουδιστή, χωρίς να ξέρει ποιος είναι και ότι είναι ο Μητροπάνος, όταν ακούω αυτόν τον τραγουδιστή, θέλω να γίνω τραγουδιστής. Mm. Αυτό ήταν τα λόγια ενός παιδιού που αντιλαμβάνεται τη μουσική με έναν δικό του τρόπο. Θα σε ακούσει ο γιος σου σε ένα τραγούδι του Μητροπάνου, αν βλέπει μουσικές ιστορίες. Σε ένα τραγούδι που τραγούδισε μάλλον ο Μητροπάνος. Και έγραψε όμως ο Μάριος Στόκας. Ο συμπληρωτής Μάριος Στόκας. Με το Φίλιππο Γράψα. Έτσι ακριβώς. Πάμε. Ωραία. Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαβαδικά. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι. Ζεις το σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλιγούνε. Άσπρη και σέρτικη καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλύτερη μια ξενυχτάς υγρά λιθοστρωτά. Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαβαδικά πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά
στο χαρτζιλίκι του. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Δημήτρη μου, μπορεί να ακουστεί λίγο αιρεοσιλή αυτό που θα πω, αλλά νομίζω αυτή είναι η κορυφαία ερμηνεία του κομματιού. Συγγνώμη, Μητροπάνο μου, το προτιμώ. Παιδιά, ο Μητροπάνος ήταν ένας και μοναδικός, ήταν αξεπέραστος. Εγώ αγαπώ τα τραγούδια το πολύ και θα τα λέω ναι, αλλά όσο τραγουδάω. Έχτισες πάνω στη δικιά του ερμηνεία. Πρόσθεσες στοιχεία που ειλικρινά να τρίχεσαι. Σπάνια να τριχιάζω. Ευχαριστώ. Μπράβο. Mm-hmm. Σκάλα και δεν σκέφτηκα.
μου πουλιά, δεν τα λογαριάσαι πια. Ζηλεύουνε την πουλιά. Μικρά τα όνειρα στη γη, τα βασανά μεγάλα, και δεν σκέφτηκαν οι θεοί να χτίσουνε μια σκάλα, και δεν σκέφτηκαν οι θεοί να χτίσουνε μια σκάλα. Απόψε το τραγούδι, παραπονάκι θα το πω. Έχεις ξενεταρούδι. Σώμα κυλίσε κι αν όμα πελάγι κρύφα μας μίλησε με μάτια αναμένα με λόγια νήμερα κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα. Τι πρέπει μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα δεν με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα. Στο κρεβάτι μας τα χάδια μας λυτρώνει και την αγάπη μας. Σε χάρτες και σε πόλεις με ψιθυρούς καρδιά θα καίγω το σαφώς μου δεν ήταν για μας.
ερωτεύτηκα. Σε σένα δεν με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω σαράντα κύματα. Σε σένα δεν με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω σαράντα κύματα. Λοιπόν, σήμερα συνέβη κάτι που δεν ξανασυνέβη και στην εκπομπή. Δηλαδή. Απέναντι μας βλέπω τους κάμερα να μας πούν και κοιμήτα το αυτό. Παιδιά, περάσατε πολύ ωραία και εσείς σήμερα. Σας το χρωστούσαμε αυτό. Μαλύτε. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβαίνει με εσάς στο σπίτι. Κάπου εδώ θα πούμε καληνύχτα, σωστά. Καληνύχτα, ναι. Δυστυχώς θα πούμε καληνύχτα. Δηλαδή, περνάμε. Τώρα που βράσαμε ήταν τόσο υπέροχα όλα, ρε παιδί μου. Ανανεώνουμε ραντεβού με τον Δημήτρη Μπάση στο Μπαραόντα στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Μάνο Σαχαλινοτόπουλο. Σας περιμένουμε στον Παραόντα. Μεγάλη μας χαρά που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την τέχνη, για τον χρόνο, για την ενέργεια. Να αναφέρουμε και την ορχήστρα μας όμως. Έχουμε στο μπουζούκι τον Γιώργο Σπύρου. Ο υπέροχος Γιώργος μας, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τον ξαναβλέπουμε. Έχουμε τον αγαπημένο μας Δημήτρης Παπαγγελίδης, που σήμερα έκανε πολλά extra miles για μας. Στο πιάνο ο Αντώνης Πολυπάκαρπου. Μαριλίζα Παπαδούρη. Στο υπέροχο τσέλο. Ο Δημήτρης μας στον μπάσο. Ξέχασα το επιθετό του Δημήτρη που απολογούμε. Παπα-Νικολάου. Και ο γνωστός μας Ανδρέας Ντέιβινσον. Σας ευχαριστούμε για την υπάρχει επίθετο κυπριακό που να μείνει στη Γενική. Δεν υπάρχει. Παπα-Νικολάου, Παπα-Δημητρίου. Κακογιάννης. Έχουμε την πρωτοτυπία αυτή. Λοιπόν, ας έρθει και η Γεωργία και ο Πάμπος να πούμε μαζί το. Θέλω και εγώ να σας πω, παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ φιλόξενη η εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ελπίζω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σίγουρα το εννοείς. Πόρτες ανοιχτές. Στο στούντιό σου. Ωραία. Έχετε δουλειές εσείς. Δημήτρη, έχεις συναυλίες από τώρα προγραμματισμένες για την Κύπρο. Τώρα φτιάχνεται το καλοκαιρινό μου πρόγραμμα. Το καλοκαίρι θα έχω μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Το Μάιο θα φύγω για ένα μήνα μέχρι αρχές Ιουνίου στην Αυστραλία. Και αφού γυρίσω θα. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να μαθαίνουμε νέα και για να σε δούμε στο συναυλιακό καλοκαίρι. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά. Είναι νωρίς μεν, αλλά προετοιμαζόμαστε από τώρα. Τέλεια. Ωραία. Φίλοι μας, αγαπημένοι, ελάτε. Χρύσο πράσινο φίλο, Λεωνίδας Μαλένης, Νίκης Θεοδωράκης. Πάμε. Όλοι παρέα.
γη του.